Καλησπέρα. Καλημέρα σας. Νίκος Φίλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός υποψήφιος στην Α της Αθήνας. Με καλημέρα σας, κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Παραμένουμε και οι δύο καλοί σας. Δεν θα μας αποκαλύψετε τι συζητήσατε χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι διαρροές, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, άλλες υπερβολικές, άλλες αποδίδουν την πραγματικότητα. Ασκήσατε κριτική. Είσαστε από εκείνους που επιμένουν να ασκούν κριτική και το κάνατε από την πρώτη στιγμή μετά την γνωστοποίηση του αποτελέσματος, που και κατά ψέματα είναι μια μεγάλη ήττα για το κόμμα σας και μια μεγάλη νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Και χτες ακούστηκαν ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν σχέση και με την αιμονή της κυβέρνησης και τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα για τις αλλαγές στη δικαιοσύνη. Για τα αποτέλεσματα εκλογών συζητήσαμε χθες. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή, που τα αποτέλεσματά της προσδιορίζουν την προσπάθειά μας, που είναι ρεαλιστική προσπάθεια, να ανατρέψουμε το παιχνίδι στις βουλευτικές εκλογές. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Είναι προφανές ότι... Για τους λόγους που οδήγησαν... Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα μήνυμα και εφόσον υπάρχει ένα μήνυμα πρέπει να το λάβουμε ως κόμμα και ως κυβέρνηση και να απαντήσουμε θετικά. Υπάρχουν ζητήματα αντικειμενικά, όπως είναι η εφαρμογή του μνημονίου, λιγότερο επαχθούς από τα προηγούμενα και με μια μέρημνα δική μας να ενισχύονται οι κοινωνικά ασθενέστεροι. Αλλά όμως ήταν μνημόνιο. Ήταν μνημόνιο και τα μνημόνια, όπως είδατε, επηρεάζουν αρνητικά τα κόμματα που τα εφαρμόζουν. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ οδηγήθηκε στη γνωστή κατάσταση και η Νέα Δημοκρατία έκανε 10 χρόνια για να αρχίσει κάπως να ανακάμπτει. Άρα λοιπόν το θέμα είναι αυτό, ένα αντικειμενικό γεγονός. Τώρα που βγαίνουμε από τους σκληρούς καταναγκασμούς μνημονιακούς και έχουμε δυνατότητες μεγαλύτερες, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά μεγαλύτερες όμως βαθμούς ελευθερίας έχουμε, να εφαρμόσουμε στοιχεία της δικής μας πολιτικής, του δικού μας προγράμματος, γιατί το μνημόνιο δεν ήταν το δικό μας πρόγραμμα, μας επευλήθη. Τώρα πιστεύουμε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει την δυνατότητα, να έχει την δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας για να αποδείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί ουσιαστικά τα δικαιώματα των πολιτών, όχι μόνο των πολιτών που χάσαν κατά τρόπο συντριπτικό μέσα από την κρίση, αλλά συνολικά της κοινωνίας, μέσα από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ανάπτυξη με κοινωνική αλληλεγγύη, οικολογική ισορροπία και δημοκρατία. Και οι τρεις όροι είναι σημαντικοί. Αλλιώς η ανάπτυξη είναι για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Κατά τη διάρκεια όμως της εφαρμογής του τρίτου μνημονίου, δείξατε μία, αν θέλετε, προσήλωση στην εφαρμογή των μνημονιακών υποχρεώσεων και μία τολμία από την άλλη πλευρά να αποδείξετε ότι ξέρετε κάτι, μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι για να μην πέσει η Ελλάδα στα βράχια, να εφαρμόσουμε το τρίτο μνημόνιο, αλλά δεν φάνηκε και το αριστερό πρόσημο το οποίο διαθέτατε. Δηλαδή ήταν σαν να έχουμε μια κυβέρνηση που δεν είχε να ξεχωρίσει σε τίποτα με τις προηγούμενες, που ήταν δεξιές, που ήταν... Σας λέω τι λέει ο κόσμος. Κύριε Παράκη, έτσι, πράγματι... Μια τολμία στο να δείξετε τη φυσιονομία σας. Πρώτα απ' όλα ακόμα και μέσα στους μνημονιακούς καταναγκασμούς προσπαθήσαμε να βρούμε ρογμές και να ικανοποιήσουμε. Δεν φάνηκε στην κοινωνία αυτό. Για παράδειγμα. Φάνηκε μόνο το τελευταίο διάστημα. Ναι. Για παράδειγμα, 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες είχαν τη δυνατότητα της νοσοκομιακής περίθαλψης και της φαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ. Τα παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία είχαν τη δυνατότητα την πρώτη μέρα πια, μετά από πάρα πολλά χρόνια, από την πρώτη μέρα λειτουργία των σχολείων, να έχουν τους καθηγητές, τους δασκάλους και τα βιβλία τους. Δηλαδή μια κανονικότητα στην εκπαίδευση. Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Από 14 Δήμους που πήγαν να το εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, για λίγες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εμείς το πήγαμε σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μια σοβαρή κοινωνική υποχρέωση του κράτους, η οποία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υλοποιήθηκε. Παράλληλα όμως υπήρχαν και μέτρα τα οποία και για τη μεσαία τάξη, την οποία θυμηθήκατε, όχι εσείς προσωπικά. Εκεί φτάνω τώρα. Θυμηθήκατε πολύ αργά τη μεσαία τάξη. Φτάνω τώρα. Την ισοπεδώσατε και μάλιστα από βήματος βουλής, συγγνώμη που παρεβαίνω, από βήματος βουλής αυτό φάνηκε ως επιλογή σας. Ποιος το είχε πει από το βήμα της βουλής ότι ήταν επιλογή μας? Ο κ. Χουλιαράκης. Ο κ. Χουλιαράκης. Ξεκάθαρα. Είπε ότι η επιλογή μας είναι να χτυπήσουμε τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, δεν το πέτυχα. Θα πω τι είπε όμως. Περίπου. Όχι, περίπου. Έχει σημασία το περίπου και το ακριβώς. Λοιπόν. Επιλογή ήταν όμως η μεσαία τάξη να υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες, να το πω. Κύριε Παπαδάκη. Είναι προφανές ότι μέσα στην κρίση και η μεσαία τάξη, όχι ολόκληρη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της, υπέστη μια καθίζηση. Η κρίση χτύπησε τη μεσαία τάξη. Όταν ήρθαμε εμείς ως κυβέρνηση, είχαν κλείσει εκατοντάδες χιλιάδες μαγαζιά
και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ήταν στην ουσία άνεργοι και ανασφάλιστοι. Βεβαίως, αυτό δεν δικαιολογεί μια πραγματικότητα υπερφορολόγησης μετά. Υπήρξε υπερφορολόγηση, η οποία είχε να κάνει και, με τα ελλείμματα. Συνεχίσαν να κλείνουν τα καταστήματα. Με άλλο ρυθμό πια. Ήταν άλλη πραγματικότητα. Μια υπερφορολόγηση όμως που, όπως είπαμε, εφόσον πιάστηκαν οι στόχοι, σήμερα είμαστε σε μια φάση σταδιακής φορολογικής ελάφρυνσης. Το σημαντικότερο δε, στο επίκεντρο της συζήτησής μας, είναι οι δουλειές. Ανάπτυξη με δουλειές. Αυτό έχει σημασία μεγάλη. Αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία. Το λέει, αλλά εννοεί δουλειές χωρίς κοινωνική αξιοπρέπεια, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς καθορισμένα ωράρια, μίλαγε για 7ωρο εργασία ο κ. Μητσοτάκης. Χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Για 7ήμερη εργασία, συγγνώμη. Χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Βγήκε χθες ο κύριος Τουρνάρας, τον ακούσαμε, θα πείτε δεν είναι κυβέρνηση. Μισοκυβέρνηση είναι ο κύριος Τουρνάρας. Είναι σκιώδης υπουργός. Ήταν και παραμένει τραπεζίτης. Και μας είπε ότι δεν γίνεται να εγγυηθούμε τις συντάξεις. Θα εγγυηθούμε μόνο, λέει, τις ανάγκες, όχι τις επιθυμίες. Και ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες είναι οι επιθυμίες. Ποιος το καθορίζει αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Τουρνάρας μας είπε να βάλουμε ιδιωτικά ασφαλιστικές εταιρείες μέσα στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Βάλατε και ένα άλλο ζήτημα, σας άκουσα. Το ύφος της εξουσίας. Αυτό, βεβαίως. Αλαζονία, αμετροέπεια. Αν να απαντήσω. Έπαρση. Ναι, θα τα πούμε όλα. Υπάρχουν στελέχοι σας και κατά την ομολογία τη δική σας. Κύριε Παπαδάκη, να απαντήσω στο θέμα του κύριου Χουλιαράκη που υπόθηκε να μην τον αδικούμε τον άνθρωπο. Ο κύριος Χουλιαράκης είπε κάτι το οποίο όλοι μας το λέμε. Ότι στην εποχή των παχιών αγελάδων υπήρχε μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή, κυρίως από σημαντικές πλευρές των μεσαίων στρωμάτων. Να την έβρισκε. Αυτό που λέτε είναι άλλη συζήτηση, έχετε δίκιο. Το είπε πάντως, επειδή τη βρήκα τη δήλωση, Νοέμβριο του 2017. Μάλιστα. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Συνειδητή επιλογή. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Συνειδητή επιλογή. Σας λέω ποιο είναι το νόημα. Το νόημα είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι το νόημα. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί είχαμε πολύ τέτοιο φαινόμενο, ιδίως στα μεσαία στρώματα. Όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, εκεί ήταν οι μνημονιακοί καταναγκασμοί. Διότι αν δεν βγάζαμε σε πέρα ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιβλήθηκε, θα λέγατε άχρηστη κυβέρνηση. Το βγάζουμε σε πέρα και τώρα πάμε. Και τώρα πηγαίνουμε. Τα υπερπλεονάσματα. 0,5 σα ζητάγανε 4,5. Τα υπερπλεονάσματα. 1,2 σα ζητάγανε 4,5. Δεν ήταν ένα υπερβάλλον ζήλο. Ήταν μια προσπάθεια να. Λανθασμένοι υπολογισμοί ήταν. Από το οικονομικό επιτελείο. Ήταν υπολογισμοί, ναι, που όμως αμέσως μετά γυρίζαμε κάτι πίσω. Κάτι. Με σαφής, κάτι. Τώρα, μου ρωτήσατε. Αλαζονία. Λοιπόν, έπαρση. Λοιπόν, αμετροέπεια. Οι λέξεις αυτές είναι βαριές και δεν θέλω να γενικεύω. Η κυβέρνηση αυτή είχε μια ευκαιρία, πράγματι, να πολιτευτεί με μια μεγαλύτερη συνένεση και με ένα διαφορετικό πολιτικό ύφος. Υπήρξαν συμπτώματα και συμπεριφορές ορισμένων υπουργών που είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά και άλλα. Αλλά όμως προσέξτε, δεν υπήρξε ούτε ένας υπουργός, ούτε ένα κυβερνητικό στέλεχος που να πιάστηκε με το χέρι μέσα στο μέλι. Ξέρετε ότι όλα αυτά βγαίνουν μετά από χρόνια. Όχι, και ταυτόχρονα. Το Χατζόπουλος τον πάθαμε. Το βατοπέδι βγήκε την ίδια στιγμή. Δεν ξέρω τι είναι το βατοπέδι. Και τα υπόλοιπα βγήκαν. Λοιπόν, άρα μην προτρέχετε, κύριε. Όχι, δεν προτρέχω. Και εμείς πήρετε λοιπόν τώρα μια τέτοια κακή υποψία. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Πάντως να σας πω κάτι. Και αυτή η προσπάθεια που κάνετε τώρα για την αλλαγή της ηγεσίας στη δικαιοσύνη με έναν τρόπο που είναι σχεδόν πραξικοπηματικός και το έχει υποθεί αυτό όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από έγκριτους συνταγματολόγους. Να ξέρετε, κύριε φίλε, ότι δυστυχώς αφήνεται να εννοηθεί ότι ενδεχομένως θέλετε και μια προστασία για την επόμενη μέρα. Οπότε αυτό καλύτερα να μην το λέτε τόσο ευθαρσώς. Για εσάς μπορεί προσωπικά να ισχύει. Γιατί ούτως ή άλλως η στάση δικιά σας είναι πάντα έντιμη. Δηλαδή εσείς, και γι' αυτό χαίρομαι να έχουμε την αντιπαράθεση, γιατί είναι πάντα πολιτική, ιδεολογική. Αλλά δεν είναι όλοι όπως εσείς. Και εγώ είμαι πολύ μικρότερη από εσάς. Εγώ είμαι παιδί της μεταπολίτευσης και εγώ έχω ζήσει με έναν μύθο ενός άλλου ήθους και ύφους της αριστεράς. Με αυτή τη διακυβέρνηση πάντως που περάσαμε η χώρα με την αριστερά αυτή, με συγχωρείτε, αλλά το ήθος και το ύφος της εξουσίας είναι το χειρότερο που έχουμε δει τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και το λέω αυτό διότι η έκπτωση στους θεσμούς είναι τέτοια που ακόμα και την ίστατη στιγμή βλέπουμε ότι παραμένετε απολύτως ασυνεπείς σε αυτά που λέγατε κάποτε πριν φτάσετε στην εξουσία. Ναι, κύριε Κεφαλογιάννη, όχι υπερβολές. Και είσαστε άνθρωπος του μέτρου εσείς. Όχι υπερβολές με τη χειρότερη. Σκεφτείτε τι πέρασε από εδώ, από τον Γκουέρνο. Τι πρόσωπα και τι κυβερνήσεις.
Σημασία έχει ότι όχι εγώ ως πρόσωπο, σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε για μένα προσωπικά, αλλά έχω την δυνατότητα να υποστηρίξω ότι η παράταξη στην οποία ανήκω, η αριστερά, διαχρονικά και σήμερα, μπορεί, δεν λέω ότι αμφισβητεί την ηθική υπόσταση άλλων, αλίμονο, αλλά μπορεί όμως να στηρίξει, να υποστηρίξει μέχρι τέλους ότι είναι μια παράταξη όπου η πολιτική ηθική έχει μεγάλη σημασία για αυτήν. Υπήρξαν φαινόμενα αυτό τα οποία σκιάσαν. Το λέτε για όλους. Λέω, ως γενικό κανόνας. Πρόσωπα υπάρχουν που έχουν το προσωπικό τους ύφος. Ναι, όμως όλα τα πρόσωπα αυτά είναι γύρω από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τον επηρέαζαν σε ένα τέτοιο βαθμό. Ακόμα και τις τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές. Εγώ, αν σας έβρισκα και φιλικά, επειδή μένουμε και κοντά στο Χαλάντρι, και σας ρώταγα, κύριε Φιλή, ποια είναι η εκτίμησή σας για το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν θα μου λέγατε ότι είναι ντέρμπι και μπορεί να τις πάρουμε, όπως λέγανε στον κύριο Πρωθυπουργό. Σε εσάς θα έλεγα πάμε για ντάμπλ. Λοιπόν. Όχι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, δεν θα το λέγατε εσείς. Ακούστε κάτι. Κάποιοι λέγανε μέχρι τελευταία στιγμή. Πρέπει να έχουμε σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, με το έργο που έχει φέρει εις πέρας, έχει δώσει ένα παράδειγμα πολιτικής ηθικής. Όταν οι ανασφάλιστοι έχουν ασφάλεια. Όταν συγγνώμη, παιδιά... τώρα, δεν το είπα πριν, δεν σας διάκοψα ναι, πριν, αλλά το θέμα αυτό της περίθαλψης των ανασφαλίστων, ναι. όπως θυμάστε πολύ καλά, ναι. Είχε ξεκινήσει επί κυβέρνησης Σαμαρά το 2014. Λοιπόν, μην λέμε τώρα ότι τώρα. Αυτό έγινε τώρα. Αλλά πράγματι... να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι, πραγματικά δεν είμαι εδώ για να αντιπαραθέσω την θέση, διότι επειδή πάμε τώρα σε εθνικές εκλογές, ο κόσμος περιμένει από όλους εμάς να έχουμε προτάσεις και θέσεις μιας προοπτικής για ένα καλύτερο μέλλον. Εγώ είμαι εδώ και να μιλήσω για το αύριο. Μάλιστα. Για το αύριο μιλάμε τώρα, αλλά το αύριο έχει σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα. Αν σήμερα είχαμε μια κρίση υγειονομική και ο κόσμος πέθαινε, δεν θα μιλήσαμε για το αύριο. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε τα χρήματα, κάναμε τους διορισμούς, δώσαμε χρήματα και για τα νοσοκομεία, ώστε να υπάρξει αυτή η στοιχειώδης ισοπολιτεία στο ζήτημα της υγείας. Αλλά κύριε Παπαδάκη, φαινόμενα βεβαίως υπήρξαν τα οποία πληγώσανε το πρόσωπο της κυβέρνησης. Βεβαίως υπήρξαν. Σε όλες τις κυβερνήσεις, αλλά σε εμάς αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Ήρθαμε εκτός των ζητημάτων της κοινωνικής πολιτικής και για μια νέα δημοκρατική παρουσία η αριστερά στην κυβέρνηση. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα, τα μηνύματα τα έχουμε λάβει και ο Πρωθυπουργός και συνολικά όλοι μας. Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια νέα τετραετία χωρίς αυτές τις αρνητικές αγγυλώσεις. Κάτι πριν περάσω στην κυρία Κεφαλογιάννη. Για τη δικαιοσύνη, είπε κάτι, κυρία Κεφαλογιάννη. Βεβαίως. Ναι. Για τη δικαιοσύνη, εάν οι πληροφορίες λένε ότι εσείς διαφωνείτε με το να προχωρήσει στις αλλαγές αυτές η δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη, στην ηγεσία της δικαιοσύνης, η κυβέρνηση τώρα. Γιατί έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών όπως και να το κάνουμε. Έχουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού που ερμηνεύτηκε στη συνέχεια διαφορετικά ότι αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για πρόεδρος εκλογές. Και τώρα έχουμε ένα βάτζο, όπως λέμε και στο μπιλιάρδο, 10 ημερών, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να διορίσετε την ηγεσία της στη δικαιοσύνη. Ανοιχτή η Βουλή για νομοθετικό έργο, για να κάνετε ρουσφέτια, λέει η αντιπολίτευση. Αυτό, μην δημιουργούμε ένα κλίμα οξύτητας, όχι εσείς, η αντιπολίτευση και η αντιπαράθεση. Χρειάζεται ένα ήπιο κλίμα, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, προγραμματική αντιπαράθεση. Θα ήταν σωστό να πηγαίναμε αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να έλεγε τώρα εκλογές. Δεν ξέρω τι σημαίνει σωστό και τι λάθος. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Η Βουλή δεν μπορεί να ψηφίσει νόμους, αν είναι αυτό πράγμα. Δεν θα κατατεθεί κάποιο νομοσχέδιο. Δεν έχουμε. Ο ποινικός κώδικας δεν μπορεί να κατατεθεί. Όχι, ο ποινικός κώδικας καταρχάς είναι ευρεία συνένεση νομοσχέδιο. Ναι, άλλο ποινικό κώδικα. Και θέλει και αντιπολίτευση. Και θέλει και 15 μέρες για να ψηφιστεί. Εάν έρθουν κάποιες τροπολογίες, αν έρθουν κάποια πράγματα, σας λέω ότι δεν γνωρίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, τέτοια λειτουργία στη Βουλή. Τώρα, αν υπάρχουν θέματα προθεσμιών για τη λειτουργία του κράτους, συνενετικά με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να συνενεθούμε για να γίνει αυτό το πράγμα. Συνενετικά για τη δικαιοσύνη και δεν το κάνετε. Εκεί πάω τώρα λοιπόν. Στο θέμα της δικαιοσύνης, το Σύνταγμα και ο νόμος, νόμος Καστανίδη, για τη λειτουργία των δικαστηρίων, δεν θέτει κανένα θέμα. Μπορεί η κυβέρνηση και σε περίοδο όπως είναι σήμερα, η ονή προεκλογική, αυτό είναι πραγματικότητα, να προχωρήσει στην επιλογή των δικαστών.
απόψη δεοντολογίας, θα μου πείτε. Είναι σωστό. Είναι σωστό. Νομότα δεν υπάρχει. Είναι νόμιμο. Το λένε και οι σταγματολόγοι αυτό. Εκεί είναι σωστό. Εγώ ακούω αυτό που λένε διαπρεπείς καθηγητές και δικοί μου. Ο κύριος Μανιτάκης, ο κύριος Αλιβιζάτος, ο κύριος Σταθόπουλος με κάποια διαφορά. Δεν είναι θέμα δεοντολογίας. Το ακούω και λέω, το εξής. Γιατί δεν πρέπει να τσακωθούμε προεκλογικά για την επιλογή της δικαιοσύνης, της διοίκησης στον Άριο Πάγο? Θα μπορούσαμε με τη Νέα Δημοκρατία συνενετικά να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο πρόεδρος, η επιλογή, το τριπρόσωπο που λέμε για τον πρόεδρο και για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, από τη διάσκεψη των προέδρων. Έχει εγκριθεί. Δηλαδή. Έχει εγκριθεί, δηλαδή. Να την κόψουμε στη μέση τη διαδικασία. Και ξανά από την αρχή η άλλη Βουλή. Και πληροφορούμε, είναι δημόσιο αυτό, ότι ο προτινόμενος ανάμεσα στους τρεις, ο επικρατέστερος για εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει συγκεντρώσει πλειοψηφία 4/5. Δηλαδή τον έχουν ψηφίσει όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η αίσθηση τότε, δηλαδή. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να βρούμε τέτοιες συνενετικές λύσεις, γιατί να ρίξουμε μπαλάκι στον κομματικό ανταγωνισμό το θέμα της διοίκησης των δικαστηρίων? Το μπαλάκι πέφτει από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο. Έτσι. Αυτό εγώ λέω, είναι να μην πέσει. Από εδώ και από εκεί. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πέσει, διαφωνείτε. Διαφωνώ στον κομματικό ανταγωνισμό και στην αντιπαράθεση για τη διοίκηση των δικαστηρίων. Είναι μία... Μπορούμε συνενετικά να βρούμε μια λύση. Λέω. Αυτό αποτελεί σαφέστατη διαφοροποίηση από τη θέση της επίσης... υπογραμμίσει ότι ήδη υπάρχει συνενετική διαδικασία. Μα ήδη υπάρχει. Ναι, η τελική απόφαση. Σας απήντησα ότι η δική μου ένσταση, που είναι αυτή που ανέφερα, είναι ότι πρέπει να πάμε συνενετικά. Και περιμένω από τη Νέα Δημοκρατία. Αν υπάρξει πρόταση βέβαια στην πλευρά της κυβέρνησης, γιατί πράγματι η κυβέρνηση θα πάρει την πρωτοβουλία αυτή μιας επιδίωξης συνένεσης, από την Νέα Δημοκρατία να απαντήσει κάτι όχι με όχι. Πάω στην κυρία Κεφαλογιάννη. Ναι. Κύριε Τζανακόβιος είπε θα έρθει άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να το κλείσουμε. Άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να το κλείσουμε. Αυτό είναι. Λέω ότι αν το. Αν... Σε αυτό διαφωνείτε. Έχετε μια διαφορετική άποψη. Όχι. Εάν υπάρξει δημόσια πρόσκληση για συνένεση, θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Να το δούμε όταν γίνει. Πάντως εσείς προτείνετε και προκρίνετε την συνενετική διαδικασία. Βεβαίως. Και τώρα. Και όχι, είμαστε και τώρα. Η νόμιμη κυβέρνηση, περνάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τούτου δεδομένου να υπάρξει μια συνενετική διαδικασία. Είναι σαφέστατη διαφοροποίηση. Και νομίζω ότι είναι μέσα στο πνεύμα της κυβέρνησης. Συγγνώμη, κάποιος θα έπρεπε να ζητήσει από τον ελληνικό λαό. Όλοι μας. Όλοι μας. Ο καθένας με τις ευθύνες του, βεβαίως. Διότι. Και ο Πρωθυπουργός. Μα σας λέω, όλοι μας είναι κανείς υπεράνω ευθυνών. Είδατε εσείς μέσα στο πνεύμα το προεκλογικό και το μετεκλογικό να υπάρχει μια τέτοια διάθεση? Δεν θέλω να υπάρχει υποκριτικό. Είσαι το μοναδικό που το λέτε. Δεν θέλω να υπάρχει υποκριτικού χαρακτήρα διατύπωση συγγνώμης. Θέλω στην πράξη οι αλλαγές στην πολιτική μας για μπροστά. Τουλάχιστον μια συγγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που σας εμπιστεύτηκαν και σας γύρισαν τώρα την πλάτη, κύριε Φίλη. Πρέπει να λάβουμε το μήνυμα και έμπρακτα να κάνουμε διορθώσεις στην πολιτική μας. Συγγνώμη, είναι εύκολο να πεις. Στην πράξη τι κάνεις? Αυτό πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Κυρία Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, ξεκινάω με το ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ουσιαστικά είναι...